Αγώνες ορεινής ποδηλασίας με τη στήριξη του ΔΟΠΑΒΣ και του ποδηλατικού ομίλου ΚΟ θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας 17 με 20 του Οκτώβρη. Στις 10 Ιουνίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΒΣ αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Διεθνή Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας με τον τίτλο Cos Island FTB Base by Alter Bike Tours, με το συμφωνητικό διεξαγωγής του αγώνα να υπογράφεται στις 22 Ιουλίου. Σύσκεψη τεχνικής ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία του ΔΟΠΑΒΣ, παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σέβης Βλάχου με τους διοργανωτές και τα στελέχη του αθλητικού τμήματος του ΔΟΠΑΒΣ. Σήμερα λοιπόν έχει έρθει ο κύριος Πατής Γιάννης και η Φάκα Ενάντια από την Αθήνα, από την Alter Bikes, για να κάνουμε μια πρώτη σύσκεψη εδώ στο ΔΟΠΑΒΣ με την Αντιδημάρχο την κυρία Βλάχου και το επιτελείο εδώ του ΔΟΠΑΒΣ, για να δούμε ορισμένα τεχνικά ζητήματα για τον αγώνα του Οκτωβρίου, 17 με 20 Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην ΚΟ, το Mountain, το οποίο αφορά elite αθλητές της UCI και το οποίο αποτελεί και ένα προπομπό των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή θα κατέβουν αθλητές και φέτος θα κατέβουν περισσότεροι αθλητές, περίπου διπλάσια αθλητές από ότι πέρσι, με σκοπό να μαζέψουν οι elite αθλητές, να μαζέψουν βαθμολογία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έναν πολύ δυνατό open αγώνα που θα αφορά τους γενικά όσους αθλητές θέλουν να λάβουν μέρος πάνω στις ίδιες διαδρομές των elite αθλητών και έναν διασυλλογικό αγώνα, τον οποίο στείνει ο ποδηλατικός, ο οποίος διασυλλογικός αγώνας αφορά τις μικρές κατηγορίες, από τα μίνι μέχρι και τους έφηβους και τους πέδας, δηλαδή μέχρι από 9-10 χρονών μέχρι και 17. Πέρσι είχε πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας αυτός και μάλιστα άρεσε και πολύ σε αυτούς που τον παρακολούθησαν. Γι' αυτό και φέτος θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε καλύτερα, ώστε να έρθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να το δει, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος τετραήμερος αγώνας, είναι δυνατός αγώνας, αλλά και στις 4 μέρες όσοι θέλουν μπορούν να το παρακολουθήσουν άνετα τον αγώνα. Θα έχουμε και σημεία από τα οποία θα μπορούν να δουν πολύ καλά, να έχουν άποψη του αγώνα οι θεατές. Αλλά και να έρθουν να χειροκροτήσουν όλους και τους elite μέχρι και τους μίνι, τους μικρούς, τους δικούς μας αθλητές, οι οποίοι θα αγωνιστούν. Τα σημεία τα οποία συζητήσαμε σήμερα αφορούν κυρίως τα θέματα ασφαλείας, τα θέματα διεξαγωγής δηλαδή, και του προγράμματος του αγώνα, το πότε θα διεξαχθεί. Και τις επόμενες μέρες θα δώσουμε στην δημοσιότητα το πρόγραμμα κανονικά, τις ημέρες και τις ώρες, ώστε να ξέρει και ο κόσμος που θέλει να παρακολουθήσει να μπορέσει να έρθει. Ένας διεθνής αγώνας στον οποίο συμμετέχουν και αθλητές από όλο τον κόσμο. Και θέλουμε να μας πείτε από πού υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντα υπάρχει από την Ευρώπη. Έτσι, από την Ευρώπη υπάρχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά να πούμε ότι όπως πέρσι είχαμε από τη Χιλή, ας πούμε, κάποιους αθλητές, φέτος έχουμε και από το Μεξικό. Δηλαδή είναι ένας παγκόσμιος αγώνας, με αυτή την έννοια του όρου παγκόσμιος. Έρχονται από όλο τον κόσμο αθλητές όσον αφορά τις elite κατηγορίες. Και είναι το ενθαρρυντικό ότι οι αθλητές οι οποίοι είχαν έρθει πέρσι θα μας τιμήσουν και φέτος και ακόμα περισσότεροι, δηλαδή φέρνουν και περισσότερους αθλητές μαζί τους. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι το οποίο αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι εδώ της ΚΟ είναι ότι εμείς φτιάχνουμε ένα διασυλλογικό αγώνα όπου στην ουσία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα ωφέλη και την προβολή αυτού την προβολή του νησιού και την έλευση των elite αθλητών για τους μικρούς μας ποδηλάτες, γιατί έχουμε και εδώ 2 σωματεία στην ΚΟ, στα οποία θα κάνουμε και ένα αγώνα εμείς για τις μικρές κατηγορίες, όπου πέρσι το είχαμε κάνει χωρίς να είναι διασυλλογικός, ήταν open και είχε γίνει με μεγάλη επιτυχία και φέτος αποσκοπούμε έτσι να το καθιερώσουμε. Όπως δηλαδή και αυτόν τον αγώνα θέλουμε να τον καθιερώσουμε να γίνεται κάθε χρόνο, γιατί γίνεται μεγάλη διαφήμιση στο νησί, γιατί οι elite αθλητές που έρχονται εδώ δεν το βλέπουν μόνο όσον αγωνιστικά το κομμάτι, το βλέπουν και τουριστικά πάντα, τους αρέσει δηλαδή που έρχονται εδώ στην ΚΟ. Και από ό,τι έχουμε από τις πληροφορίες που έχουμε γενικότερα είναι ότι και τους άρεσε και τους αρέσει η ΚΟΣ, οπότε είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για το νησί. Αλλά εμείς σαν ποδηλατικός θέμα μας είναι να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και αναπτυξιακά σαν εργαλείο ανάπτυξης για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην ποδηλασία και δει στην αγωνιστική ποδηλασία. Εμείς συνεργαστήκαμε πρώτη φορά πέρυσι το 2018 με τον ΔΟΠΑΒΣ για τον αγώνα τον αντίστοιχο που διοργανώσαμε τον Οκτώβρη.
Ήταν εξαιρετική η συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση του ΔΟΠΑΒΣ και του Δήμου συνολικά. Συνεχίζουμε και φέτος και με, με την καινούργια ηγεσία του ΔΟΠΑΒΣ θα έχουμε, πιστεύω, εξαιρετική συνεργασία. Ήδη καταστρώνουμε το πλάνο με βάση το πρόγραμμα, με όλους τους όρους για τα θέματα της ασφάλειας που χρειάζονται, τις προδιαγραφές, για τις ρυθμίσεις που θα χρειαστεί να γίνουν. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα εξαιρετικά. Οι αγώνες αυτοί πάντοτε πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τέτοιους φορείς, γιατί είναι γεγονότα τα οποία προβάλλουν τον τόπο, δίνουν ευκαιρία στους ανθρώπους των Δήμων, στα ποδηλατικά σωματεία, στις υπηρεσίες των Δήμων να φανούν, να συνεργαστούν, να δείξουν τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους, να προβληθούν. Όπου και αν έχουμε πάει σε Alter Bike Tours και έχουμε διοργανώσει αγώνες, είχαμε πάντοτε εξαιρετικές συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς. Εδώ στην ΚΟ. Αυτό που μας έχει μείνει από την περσινή συνεργασία είναι οι καλύτερες εντυπώσεις. Είμαι σίγουρη ότι και φέτος, μετά το πέρας των αγώνων, θα έχουμε πάλι αντίστοιχα πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Οι αθλητές είχαν μείνει πολύ ευχαριστημένοι πέρυσι, γι' αυτό και ξανάρχονται φέτος και φέρνουν και άλλους αθλητές από τις χώρες τους. Το γεγονός το φετινό πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με το περσινό όσον αφορά τις συμμετοχές. Έχουμε ξανά και πολύ δυνατά ονόματα. Θα έρθουν αθλητές από την μακρινή Ιαπωνία, από όλες τις χώρες της Ευρώπης και από Λατινική Αμερική και Αμερική και Καναδά. Οι αθλητές αυτές συνήθως συζητούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που θέλουν για την διεξόγη αυτών των αγώνων. Οι αθλητές θέλουν όταν συμμετάσχουν σε έναν αγώνα, όσον αφορά το κομμάτι του αγώνα, να έχουν το κομμάτι της ασφάλειας. Είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να υπάρχουν πολύ καλές διαδρομές με τεχνικά, με δυσκολίες κλπ. Αλλά ο αθλητής δεν πρέπει να έχει στο μυαλό του τι θα συμβεί αν πάω να διασχίσω αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να έχει στο μυαλό του μόνο τη διαδρομή του και τον αγώνα του και τον χρόνο που θα κάνει για να κερδίσει. Δόξα τω Θεώ και πέρυσι είχαμε εξασφαλίσει τέτοιες συνθήκες στην περιοχή και πραγματικά όλα κύλησαν πολύ ομαλά, χωρίς κανένα απρόοπτο. Και αυτό είναι που μπορεί και φέρνει ξανά τον αθλητή στην περιοχή. Και δεν είναι μόνο ο αθλητής ο οποίος έρχεται. Πολλοί αθλητές έρχονται με συνοδούς, μηχανικούς, μάνατζερ, προπονητές. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι το συνδυάζουν και με διακοπές. Και πέρυσι είχαμε τέτοιες περιπτώσεις που ήρθαν με όλη τους την οικογένεια. Και φέτος έχουμε αθλήτρια, για παράδειγμα, από τη Δανία, η οποία θα έρθει στη χώρα μας και έρχεται κυριολεκτικά με όλη την οικογένεια μαζί. Θα μείνουν 15 μέρες στην Ελλάδα και θα συνδυάσουν τον αθλητισμό με τον τουρισμό. Αυτό είναι το οποίο και εμείς θέλουμε να κάνουμε όπου διοργανώνουμε τους αγώνες. Υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι αθλητές θα συμμετάσχουν φέτος στον αγώνα? Νομίζω θα είμαστε περίπου οι διπλοί από πέρυσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όσο πλησιάζουν και οι Ολυμπιακοί αγώνες, τόσο το κομμάτι των συμμετοχών θα αυξάνεται. Να αναγραφτούμε σε εσάς, να μας πείτε καταρχήν, θεωρείτε ότι η ΚΟΣ ενδείκνεται για αγώνες σε αυτό το επίπεδο? Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΚΟ προσφέρει πάρα πολλά θετικά πράγματα. Ένα τεστ έγινε πέρσι, εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως θα πρέπει και εγώ να τονίσω τη σημαντική συνεισφορά του Δήμου, του ΔΟΠΑΒΣ, που πραγματικά μας εξασφάλισε όλα όσα χρειαζόντουσαν για να μπορέσει να έχουν επιτυχία αυτοί οι αγώνες. Το ίδιο συνεχίζουμε και τώρα, γι' αυτό η σημερινή σύσκεψη έγινε εδώ. Είναι εδώ παρόν, ήταν η Αντιδήμαρχος που μας λύνει θέματα τα οποία προκύπτουν. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, θα πάμε εξίσου καλά και φέτος. Έχω έρθει για να δω μερικές διαφοροποιήσεις στις διαδρομές τις οποίες έχουμε επιλέξει. Αυτό θα γίνει αυτές τις μέρες, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, ο κομισάριος του αγώνα, δηλαδή ο διαιτητής, να το πούμε διαφορετικά, είναι Ισραηλινός, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζουμε, ξέρει τη δική μας την ομάδα, ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα εξελιχθεί οι αγώνες αυτοί πάρα πολύ καλά. Τώρα, στην ερώτησή σας και πάλι να συμπληρώσω, αν η ΚΟ έχει όλα τα προτερήματα. Έχει το βουνό, έχει τη θάλασσα, μην ξεχνάμε ότι η ΚΟ είναι ίσως
Η πόλη με το μεγαλύτερο ποδηλατόδρομους, το ποδήλατο δηλαδή είναι παντού και το λέμε σε όλο τον κόσμο αυτό, ότι στην Ελλάδα αν μια πόλη μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιους αγώνες αυτού του επίπεδου, είναι οικό. Δεν σας κρύβω ότι περάσαμε πέρσι ένα τεστ. Ο αγώνας ο φετινός είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μια αξιολόγηση που την κάνει ο Κομισάριος βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Και όταν εσύ του ζητήσεις κάτι περισσότερο, σύμφωνα με την αξιολόγησή σου, μπορείς να το πάρεις, μπορείς και να μην το πάρεις. Οι αγώνες αυτοί θα προβληθούν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο από τα ελλαδικά, αλλά και από ξένα μέσα. Βεβαίως, οι αθλητές που έρχονται εδώ πέρα και οι συνοδοί τους, οι προπονητές και τέτοια, βρίσκονται ομάδες πάρα πολύ μεγάλες, που αυτοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να προβάλλουν τον αγώνα και τις επιτυχίες των αθλητών τους. Άρα είναι δεδομένο ότι αυτό γίνεται. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι σχεδόν σε όλο τον κόσμο βρισκόταν αναφορές για το συγκεκριμένο αγώνα. Νομίζω ότι είχε προκύψει πέρσι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, αλλά νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε. Υπήρχε κρούση από δημοσιογράφο από την Ελβετία, ο οποίος μετέφερε τα γεγονότα, ζήταγε συνέντευξη τύπου, συνέντευξη να του πούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας. Οι αθλητές, νομίζω πολύ μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος έχουν οι Ελβετοί αθλητές, γιατί είναι μία από τις χώρες που το mountain bike, η ορεινή ποδηλασία, είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και βέβαια ότι οι ερχόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 ακόμη δεν έχουν κλείσει θέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Κλείνει το ενδιάμεσο της χρονιάς τους τώρα τον Οκτώβρη, δηλαδή ουσιαστικά κλείνουμε τη σεζόν εμείς εδώ, και γι' αυτό θα έρθουν όλοι αυτοί για να καταφέρουν να κλείσουν όσο γίνεται πιο θετικά τη χρονιά τους.